Το θαύμα της γνώσης συναντά το μυστήριο της ζωής. Μαθητές της Δευτέρας Λυκείου από διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν για ακόμη μία χρονιά σε 4 θεματικά διαδραστικά εργαστήρια βιολογίας, προκειμένου να κατανοήσουν εκ του σύνεγγυς και πέρα από τα σχολικά βιβλία τι ακριβώς είναι το DNA του ανθρώπου και των έμβιων οργανισμών. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα της χαρτογράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου ουσιαστικά το 1990, υπολογίζανε ότι θα ολοκληρωνόταν σε 40 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η ανάπτυξη και της βιολογίας και της τεχνολογίας επέτρεψε αυτό να γίνει σε 10 περίπου χρόνια και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για τη ραγδαία ανάπτυξη που έχει η επιστήμη της βιολογίας αυτές τις μέρες στο να κατανοήσουμε το φαινόμενο της ζωής και έτσι σήμερα το θαύμα της γνώσης συναντά το μεγαλείο και το μυστήριο της ζωής. Προσπαθώ να τους πω τι είναι το DNA, να τους βάλω την έννοια του γονιδίου, την έννοια της μετάλλαξης, πώς προκύπτουν οι ασθένειες, αλλά και αυτή η ομορφιά που είναι οι διάφορες μεταλλάξεις, τα γαλανά και τα καστανά μάτια ή διάφορα χρώματα πιπεριάς που υπάρχουν. Και προσπαθούμε έτσι να βάλουμε τους νέους ανθρώπους να καταλάβουν περισσότερο το DNA, τι σημαίνει αυτό και τη μοναδικότητα της ύπαρξής τους. Οι μαθητές φόρεσαν τα γάντια τους και κατάφεραν στην πράξη να ταυτοποιήσουν και να απομονώσουν το DNA από ένα σηκώτη, ακολουθώντας ευλαβικά το πρωτόκολλο. Να καταλάβουν ότι DNA έχουν όλοι οι οργανισμοί, ότι τρώμε κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες από DNA, όλα τα έμβια τα οποία χρησιμοποιούμε έχουν DNA, να δουν ότι σε μια σταγόνα νερό που βρίσκεται στη φύση υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί εκεί μέσα, απίστευτος αριθμός από μικροοργανισμούς, να δουν τα χρωμοσώματα και να κατανοήσουν ότι είναι οι φορείς της κληρονομικότητας. Αντέδρασαν πάρα πολύ όμορφα όταν τους έκανα την ερώτηση ότι το DNA το δικό τους θα μπορούν να πια, θα είναι εύκολο, θα είναι φτηνό και θα μπορούν σε λίγα χρόνια σε μια εταιρεία να το αποκωδικοποιήσουν με 1000 ευρώ, το πούμε έτσι. Και τους ρώτησα αν θα ήθελαν να αποκωδικοποιήσουν το δικό τους το DNA. Και εκεί έγινε μια συζήτηση όπου πραγματικά όλα τα παιδιά νομίζω ότι έδωσαν όλες τις απαντήσεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πεις αν θέλεις να ξέρεις αν έχεις προδιάθεση για μια ασθένεια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας DNA, επέτειος για τον εορτασμό της ανακάλυψης της διπλής έλικας το 1953 και της ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2003.